τον παράγοντα τουρισμός. Ξέρετε, τα δεδομένα από τη στιγμή που τραβάει ο πόλεμος στην Ουκρανία αλλάζουν καθημερινά. Αλλάζουν καθημερινά στο μέτωπο των ανατιμήσεων, των εκτοξεύσεων και στον τουρισμό. Θέλω λίγο να πάω στον κύριο Αλέξανδρο Αποστολάκη, αναπληρωτή καθηγητή μάρκετινγκ και υπηρεσιών τουρισμού στο ΕΛΜΕΠΑ, στο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, τον οποίο θέλω να τον καλησπερίσω και να τον ευχαριστήσω πολύ. Κύριε καθηγητά. Καλησπέρα σας, τηλεθεατές σας. Ξέρετε, τα δεδομένα αλλάζουν μέρα με τη μέρα σε όλους τους τομείς, από τη στιγμή που, όπως είπα και στον πρόλογό μου, τραβάει αυτή η τραγωδία στην Ουκρανία. Πόσο θα επηρεάσει αυτό το φρένο, το πάγωμα, η απώλεια και της ρωσικής και της ουκρανικής αγοράς, θα επηρεάσει τις ροές, τις τουριστικές ροές σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης? Λοιπόν, οι επιπτώσεις θα είναι κυρίως λόγω ψυχολογικού παράγοντα και θα είναι και μακροχρόνιες. Από την άποψη ότι ροές επισκεπτών από Ουκρανία και Ρωσία τα περασμένα χρόνια, τον τελευταίο χρόνο προ-κορονοϊού και μετέπειτα τον επόμενο χρόνο μετά κορονοϊού, οι επισκέπτες από Ρωσία κυρίως για διάφορους λόγους που είχαν να κάνουν με τη γραφειοκρατία δεν μας επισκέφθηκαν σε μεγάλο αριθμό. Αυτό φαίνεται λοιπόν ότι δεν θα μας επηρεάσει πάρα πολύ ο πόλεμος που μένεται αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία. Έμεσα όμως προφανώς θα επηρεάσει, γιατί θα εκτοξεύσει το επίπεδο τιμών και προφανώς θα επηρεάσει και τη ζήτηση και τους επισκέπτες οι οποίοι πρόκειται να έλθουν στην περιοχή μας, στο νησί. Μάλιστα. Είναι λοιπόν κατά κάποιο τρόπο δύο αγορές χαμένες, όπως πολύ καλά κάνετε και τονίσατε. Η ρωσική αγορά μας είχε εγκαταλείψει τελευταία καλή χρονιά, κύριε καθηγητά, αν δεν κάνω λάθος, το 2012 της ρωσικής αγοράς. Ωστόσο, χάνουμε 300.000, μισό εκατομμύριο τουρίστες, αθρηστικά και από τις δύο περιοχές. Πώς μπορούμε να καλύψουμε αυτό το χαμένο έδαφος από τη στιγμή που κυνηγάμε ποσοστά 19? Σωστά. Όντως υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Από την άλλη όμως, γι' αυτό είπα ότι και οι επιδράσεις θα είναι ενδεχομένως μακροπρόθεσμες. Λάβετε υπόψη σας ότι ακόμα αυτή τη στιγμή τρέχουμε με τα ακυρωθέντα συμβόλαια προ-κορονοϊού. Οπότε θεωρώ ότι τουλάχιστον για φέτος, και αν δεν υπάρξει κάποια άλλη εξέλιξη που να επηρεάσει αρνητικά την ψυχολογία των κυριωτέων αγορών μας από κεντρική και δυτική Ευρώπη, οι αφίξεις όντως περιμένουμε ότι θα κυλήσουν στα ίδια επίπεδα, αρκετά καλύτερα πιστεύω από πέρυσι. Για φέτος λοιπόν δεν προβλέπω να υπάρχει κάποια αρνητική εξέλιξη αναφορικά με τους απόλυτους αριθμούς, ποσοτικά δηλαδή νομίζω πως θα είμαστε καλύτερα από πέρυσι. Μένει να δούμε αν θα είναι στα ίδια επίπεδα με το 2019. Ποιοτικά όμως, αναφορικά δηλαδή με το αποτύπωμα το οικονομικό των επισκεπτών, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση που προφανώς θα εξαρτηθεί από το επίπεδο τιμών και τις αυξήσεις που θα βιώσουμε. Και πολύ καλά κάνετε και εστιάζουμε. Αν θεωρήσουμε δεδομένο ότι θα υπάρξουν υψηλά ποσοστά αφίξεων και θα πιάσουμε κατά κάποιο τρόπο, θα πλησιάσουμε το 19, ίσως το βλέμμα πρέπει να το στρέψουμε και στις ανατιμήσεις, στις τιμές, στην αύξηση, στις πρώτες ύλες, και πόσο αυτή η αύξηση θα επηρεάσει και τη βιωσιμότητα επιχειρήσεων σε επίπεδο Κρήτης. Προηγήθηκε μια οικονομική κρίση, προηγήθηκε μια επιδημιολογική κρίση, η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Η δική σας η εκτίμηση, θα μπει φρένο κάποια στιγμή? Αναφορικά με τις ανατιμήσεις. Αναφορικά με τις ανατιμήσεις, την εκτόξευση, τις τιμές, την ακρίβεια γενικά. Ακούστε, αυτό είναι κάτι που προς το παρόν φαίνεται ότι δεν μπορούμε να το εξετάσουμε με καθαρά οικονομικά και πολιτικά κριτήρια. Φαίνεται ότι υπάρχουν κάποιες θευλώσεις στην αγορά, οι οποίες σίγουρα θα επηρεάσουν την κίνηση των τιμών. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις οι οποίες με κάποιο τρόπο έχουν κάποιο είδους συνεργασία με κάποιες άλλες, αυτές φαίνεται ότι είναι περισσότερο προστατευμένες ή λίγο παραπάνω
προστατευμένες αναφορικά με τις αυξήσεις των τιμών και τις ανατιμήσεις που θα βιώσουμε. Θεωρώ για παράδειγμα ότι οι αεροπορικές εταιρείες, δεδομένου ότι έχουν κάποια συμβόλαια αναφορικά με τα καύσιμα, δεν θα δουν οι επισκέπτες τρομερές αυξήσεις στο κόστος μετακίνησης και εισιτηρίων. Εάν όμως η κατάσταση αυτή συνεχιστεί, θεωρώ ότι η επόμενη χρονιά, που αυτή νομίζω είναι και η κρίσιμη, θα είναι δύσκολη. Προς το παρόν βλέπω ότι φέτος, ναι, λόγω του ότι υπάρχουν ακόμα τα συμβόλαια που ακυρώθηκαν από τον κορονοϊό, υπάρχει κάποιο στόκ, θεωρώ ότι δεν θα κινδυνεύσουν ιδιαίτερα οι μεγάλες τουριστικές επιχειρήσεις. Και τελευταία ερώτηση, εκτός ατζέντας, έρχεστε σε επαφή με τη νέα γενιά, με μικρές ηλικίες, βλέπετε να επιθυμούν να κατευθυνθούν στον κλάδο του τουρισμού? Υπάρχει θέληση? Υπάρχουν οι προϋποθέσεις? Απογοητεύονται εύκολα? Τι σας λένε? Η δική μας εικόνα αναφορικά και με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού είναι μάλλον θετική, με μια υποσημείωση, με ένα αστερίσκο. Η ζήτηση για το τμήμα μας είναι εξαιρετικά υψηλή. Η ποιότητα των νεοεισελθέντων φοιτητών είναι αρκετά καλή. Από εκεί και μετά υπάρχει όντως ένας προβληματισμός σχετικά με την επαγγελματική τους αποκατάσταση, δεδομένου ότι ο κλάδος του τουρισμού και της φιλοξενίας είναι ένας κλάδος ο οποίος φαίνεται ότι επηρεάζεται από τις τεχνολογικές εξελίξεις, και θεωρώ ότι τόσο οι εργοδότες, οι μεγάλες επιχειρήσεις, όσο και εμείς ως εκπαιδευτικά ιδρύματα, πρέπει να προετοιμάσουμε τους φοιτητές μας για τα καινούργια δεδομένα, μάλιστα, τις καινούργιες εξελίξεις στον κλάδο. Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά, σας χαιρετώ. Σας ευχαριστώ θερμά.